Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Κώστας Μαυρίδης, βλέπετε Flash τηλεόραση και μόλις έχει ξεκινήσει το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Σήμερα είναι Κυριακή, 14η ημέρα του Μαΐου του 2023. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο με την κίνηση των υποψηφίων. Των υποψηφίων βουλευτών που μία εβδομάδα, ακριβώς μία εβδομάδα πριν την εκλογική αναμέτρηση, συνεχίζουν τις περιοδίες, τις συναντήσεις με φορείς αλλά και κατοίκους από άκρους άκρου της εκλογικής τους περιφέρειας. Με αγαπημένους συγχωριανούς και φίλους στον τόπο καταγωγής τους στις Μεσιανή ξεκίνησαν οι χθεσινές συναντήσεις του υποψήφιου βουλευτή στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης Γιώργου Αμανατίδη. Ο κ. Αμανατίδης παράλληλα επισκέφθηκε τον Βαθύλακο, τον Ροδίτη και τα Λεύκαρα. Τα θέματα του πρωτογενής τομέα κυριάρχησαν από τις συζητήσεις, ενώ στον απολογισμό του ο κ. Αμανατίδης ανέπτυξε ορισμένες από τις βασικές παρεμβάσεις και τη θετική επίδραση που είχαν στην τοπική κοινωνία. Νωρίτερα, ο υποψήφιος βουλευτής συμμετείχε στην εκδήλωση μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου που διοργάνωσε ο Μορφωτικός Σύλλογος Νέων Μεσιανής. Σε συνειδητή επιλογή, αλλά και στην ανικανότητα της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ οφείλεται η καθυστέρηση κατά 4 χρόνια έναρξης λειτουργίας της νέας μονάδας Πτολεμαϊδα 5. Μια καθυστέρηση για την οποία η χώρα και η περιοχή πλήρωσαν βαρύ τίμημα, υποστήριξε ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος, μιλώντας σε συγκέντρωση στην κοινότητα Περδίκα του Δήμου Εορδέας. Ο κ. Κουκουλόπουλος, περιγράφοντας το χρονικό των λαθών και των εσκεμμένων παραλήψεων που ζημίωσαν τον τόπο, τόνισε πως τις εκλογές της 21ης Μαΐου βάζουμε τέλος στα δύο απαρχαιωμένα μοντέλα διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αξίζουν την εμπιστοσύνη μας και στον τόπο μας έχουμε ατράνταχτες αποδείξεις γι' αυτό την Πτολεμαϊδα 5, που είναι μία από αυτές. Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του ΚΤΕΛ υπεραστικών γραμμών Γρεβενών πραγματοποίησε ο υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Χρήστος Μπιάλας στα πλαίσια του προεκλογικού διαλόγου που καθημερινά πραγματοποιεί με φορείς και πολίτες της περιοχής. Ο κ. Μπιάλας, αφού είχε την ευκαιρία να χαιρετήσει από κοντά όλους τους εργαζόμενους που παραβρίσκονταν εκεί, συνομίλησε με τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ Γιάννη Ζιάκα. Εκ μέρους της διοίκησης τέθηκαν ζητήματα που προβληματίζουν τον κλάδο των μεταφορών, ζητήματα καθημερινότητας αλλά και σχεδιασμού για το άμεσο μέλλον. Από την πλευρά του, ο κ. Μπιάλας, αφού ευχαρίστησε θερμά τον πρόεδρο και το προσωπικό του ΚΤΕΛ για την υποδειγματική λειτουργία και οργάνωση, καθώς και τον επαγγελματισμό τους, σημείωσε πως ο σταθμός του ΚΤΕΛ αποτελεί την πρώτη εντύπωση που αποκομίζει ένας επισκέπτης όταν φτάνει στα Γρεβενά. Η κατασκευή λοιπόν ενός σύγχρονου και λειτουργικού σταθμού ήταν ένα έργο ουσίας που αναβάθμισε την εξυπηρέτηση του κοινού και την εικόνα των Γρεβενών. Τις θεσμικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε το Υπουργείο Μεταφορών προκειμένου να τοποθετηθούν οι βάσεις για την υδρογοκίνηση στην Ελλάδα περιγράφει με άρθρο του στην εφημερίδα Παραπολιτικά ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών αρμόδιος για μεταφορές Μιχάλης Παπαδόπουλος. Ο υποψήφιος βουλευτής στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης με τη Νέα Δημοκρατία με ανακοίνωσή του καλεί τους πολίτες της Εορδέας και όχι μόνο στην κεντρική προεκλογική του συγκέντρωση στον κινηματογράφο Αχίλεων στην Οδό Παρμενίων ως 5 στην Πτολεμαϊδα την 3η 16 Μαΐου. Θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα κυρίες και κύριοι και θα καλωσορίσουμε εδώ στην τηλεόραση του Flash στο στούντιο των ειδήσεων τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, που είναι χαρά μας και τιμή που είναι εδώ μαζί μας. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, κύριε Μαυρίδη. Τι μας φέρνετε ως άβρα από τις προεκλογικές σας περιοδίες ανά την Ελλάδα? Θέλω ένα πρώτο σχόλιο, βάζοντας παράλληλα και ζητώντας απάντηση την άποψή σας για τις δημοσκοπήσεις. Το τελευταίο διάστημα, μετά και τα εσωτερικά προβλήματα του κόμματός σας, δεν θα λέγαμε προβλήματα, ναι, θα λέγαμε ξεκαθάρισμα. Έχετε δίκιο. Να το βάλω σε εισαγωγικά. Εσείς ξέρετε. Σας δείχνουν οι δημοσκοπήσεις εκεί κάπου στο όριο των 3%. Τι λέτε για όλα αυτά? Δεν ξέρω τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Ξέρω ότι ποτέ δεν σχολίασα τις δημοσκοπήσεις εγώ προσωπικά και το 19 και το 20 και το 21. Είναι μια τακτική δική μου γιατί γνωρίζω πώς γίνονται οι δημοσκοπήσεις. Ξέρετε, μία από τις εργασίες μου στο Μεταπτυχιακό μου ήταν δημοσκοπήσεις και δημοσκοπικά ευρήματα. Οπότε γνωρίζω πώς γίνονται. Αυτό που όμως με απασχολεί είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, γιατί εκεί μπορείς να βρεις κάποια πράγματα που μπορεί να σε βοηθήσουν, αν θες να βοηθηθείς,
προσωπικά εγώ δεν θέλω να βοηθηθώ από τις δημοσκοπήσεις. Ξέρετε. Δεν είναι φωτογραφία της. Όχι, καμία παράμυθι. Όποιος πιστεύει τις δημοσκοπήσεις, θεωρώ ότι πιστεύει στον κύριο Μητσοτάκη. Είναι προσπάθεια χειραγώγησης ενδεχομένως. Όχι, δεν είναι απλά. Ακούστε, πετυχαίνουν 2-3 πράγματα οι δημοσκοπήσεις. Πρώτον, αποσυντονίζουν τα υπόλοιπα κόμματα, συσπηρώνουν αυτόν που τις παραγγέλνει. Και τρίτον, οδηγούν σε μία νοθεία, αν συμβεί, στη δικαιολόγησή της. Απλά είναι τα πράγματα. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, είναι δικό του θέμα. Εγώ ξέρετε, κοιτάω τις εταιρείες στοιχημάτων. Δυστυχώς, δεν παίζω στοίχημα, αλλά κοιτάω, ρωτάω τους δικούς μου γύρω ανθρώπους, πείτε μου τι λένε οι εταιρείες στοιχημάτων. Εκεί θα φανεί, γιατί εκεί βάζουν λεφτά, δεν είναι τώρα τζάμπα. Τι λένε για τον Κυριακό Βελόπουλο, οι εταιρείες. Σήμερα μου είπανε πάνω από 4 εμεία και 5 οι άλλοι. Άρα σας έχουν εντός του κοινοβουλίου. Και αν, υπάρχει έστω και ένας Έλληνας, κυρίως μετά το debate, που πιστεύω ότι είμαστε εκτός Βουλής, τότε πραγματικά να πάει να ζει στην Ουγκάντα. Γιατί εκεί απεδείχθη ότι είναι λιποβαρές το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Και το λέω όχι από αμετροέπεια, το λέω από την απλή πραγματικότητα. Ακόμη και οι εχθροί μου, οι εχθροί της Ελληνικής Λύσης, δηλαδή τα συστημικά κανάλια, το μασούσαν, δεν μπορούσαν να το πούν, ζοριζόταν, αλλά το έλεγαν. Κερδισμένη η Ελληνική Λύση. Βέβαια δεν ήθελα να είναι κερδισμένος εγώ. Το ζητούμενο είναι κερδισμένος ο ελληνικός λαός. Και να πιστεί ότι αυτούς που ψηφίζει, δυστυχώς φάνηκε η γίνια του αυτοκράτορα και του Μωυσέως, του κ. Μητσοτάκη, ότι απλά η διαχείριση των χρημάτων τον ενδιαφέρει και οι αναθέσεις έργων, τίποτα άλλο. Για να είμαι ξεκάθαρος, έτσι. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου ως Μακεδόνας να μιλάω με τη γλώσσα της αληθείας. Και έτσι μίλησα και στο debate, ξέρετε. Μίλησε η ψυχή και η καρδιά μου. Τώρα, μια και με πήγατε στο debate, το είχα στο μυαλό μου να σας ρωτήσω. Να πάμε στο debate. Κερδίσατε επειδή κάνατε viral στο διαδίκτυο με την εσείς. Εικόνα της Παναγίας. Άμα θα βγει να γίνω. Εγώ ερωτήσεις κάνω. Άμα θα βγει να γίνω. Αν θέλετε να με ρωτήσετε τι αν πιστεύω, αν ήταν να γίνω viral, κύριε Μαυρίδη, θα βγει να γυρνώ στο Σύνταγμα. Θα με κάνα viral περισσότερο. Όχι. Κέρδισα γιατί είχα συγκεκριμένες προτάσεις, όπως αυτό που είπα, οριζόντιος φόρος, 15%. Μια ρηξικέλευτη πρόταση που μόνο εμείς λέμε. Οριζόντια. Φόρος 15% σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες. Τέλος. Ούτε φόρο διαφυγή, ούτε φοροκλοπή, ούτε αποφυγή του ΦΠΑ. Φοροαποφυγή δηλαδή. Τίποτα από όλα αυτά. Με 15% οριζόντιο φόρο κερδίζεις τα πάντα. Το πρότεινα. Και βέβαια αυτό πρότεινα δεν μπορεί να το κάνει κανένα κόμμα έτσι κι αλλιώς. Όχι για το οριζόντιο φόρο μόνο, αλλά το να απολυθούν 2.300 υπάλληλοι των ανεξαρτήτων αρχών, να μείνουν μόνο οι 5 κατά το Σύνταγμα, να κερδίσω 1 δισεκατομμύριο ευρώ, γιατί τόσο κοστίζουν, ξέρετε. Δηλαδή, οι 2.300 άνθρωποι σας κοστίζουν, κύριε Μαυρίδη, εσάς και ξέρετε, οι ανεξάρτητες αρχές πολλές φορές είναι υπολειτουργούν γιατί είναι υποστελεχωμένες. Λέω, για παράδειγμα, την δικιά μας, το ραδιοτηλεοπτικό. Τι κάνει, ναι. Υπολειτουργεί ουσιαστικά. Κάνετε λάθος. Το ΕΣΟΥΡΟΥ διαθέτει περίπου 80-90 άτομα. Τι λέτε τώρα. Παραμύθια της Χαλιμάς είναι αυτά. Παραμύθια της Χαλιμάς. Απλά είναι εργομιστές οι περισσότερες. Ανθρώπων οι οποίοι δεν ξέρουν τη δουλειά τους. Δηλαδή, ο κ. Κουτρουμάνος που ξέρει από τηλεόραση. Για πείτε μου εσείς. Και έχουν βάλει κάτι σκηνοθέτες, κάτι περίεργους τύπους, μια κυρία που ήταν κριτικός τέχνης, τη βάλα στο Ισουρού. Κριτικός τέχνης στο Ισουρού. Αυτοί οι τύποι παίρνουν όμως 7 χιλιάρικα το μήνα. Ή 6 χιλιάρικα. Ή 4 συν τα μπόνους που παίρνουν κάτι παραστάσεις, πας τα 8 χιλιάρικα το μήνα. Θα πληρώσω εγώ 8 χιλιάρικα το μήνα, να τα πάρω από την τσέπη του συνταξιούχου για να τα δώσω σε αυτούς τους ανθρώπους. 2.300 άνθρωποι είναι. Ένα δις. Αν πάρω το ένα δις αυτό, τον πρώτο χρόνο, και το επενδύσω στον αγροτικό τουρισμό ή στην αγροτική οικονομία, όχι τουρισμό. Αγροτική οικονομία και κτηνοτροφία μαζί με αλεία, η υπεραξία της επένδυσης του 1 ευρώ σε αυτές τις παραγωγικές μονάδες είναι 7. Δηλαδή τον επόμενο χρόνο θα έχω 7 δις. Το μεθεπόμενο χρόνο, άλλο να δεις, πάμε άλλα 7 δις. Και είναι γεωμετρική η πρόοδος, ξέρετε. Αλλά θέλει σχέδιο. Ποιος το κάνει, οι κατοικοειδρεύοντες στο Κολωνάκι, αυτοί που μεγάλωσαν στο πεζοδρόμιο και στην άσφαλτο. Όχι. Μπορεί να το κάνει ένας άνθρωπος του μόχθου, του πόνου και της επιχειρηματικότητος. Δεν μπορούνε. Τους είπα και τις εξορίξεις. Το απέφυγαν. Τη συνεκμετάλλευση. Το απέφυγαν. Του είπα για του λιγνίτε. Το απέφυγαν γι' αυτό. Οι λιγνίτε είναι αξία 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Είχα προτείνει το 20. Θα σα απαντήσω μισό λεπτό. Ναι, παρακαλώ. Και απερίφθη ομοφώνηση από όλα τα κόμματα. Ότι από τη στιγμή που έχουμε λιγνίτε, να κάνουμε πάση δυνάμει τη λειτουργία των λιγνητών, αλλά με νέε μεθόδου φιλτραρίσματο, ξέρετε, που οι ρήποι είναι ελάχιστοι. Υπάρχουν όπω στη Γερμανία και στην Πολωνία. Όπω η Πτολεμαϊδα 5, υπάρχει και καλύτερη μέθοδο πλέον. Μπήκαμε σε άλλη γενιά. Μεθόδου, που δεν βγάζει ρήπους. Και να δίνω δωρεάν ρεύμα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Να έχουν δωρεάν το ρεύμα τους οι κάτοικοι αυτοί. Δεν μπορεί να παίρνει από εδώ τον πλούτο και να το στέλνει στην Αθήνα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να φτωχαίνει ο Κοζανίτης, ο Πτολεμαδιώτης, ο Καστοριανός, ο Φλωρινιώτης, γιατί του παίρνω τον πλούτο, είναι δικό του ο πλούτος, τη γη του, εδώ, από τη γη αυτή βγαίνει, και να το δίνω στους Αθηναίους του Κολωνακίου. Για ποιο λόγο.
τζάμπα το ρεύμα στην περιοχή και τελείωσε η ιστορία. Αλλά τι κάνανε. Σας πέταξα μερικά ψυχουλάκια επάνω μερικές θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ, πρόωρες συντάξεις να παίρνουν 2.000 κάποιοι και ξαργύρωσαν την ψήφο τους. Μα θα μπορούσαν να κερδίσουν σε βάθος χρόνου τεράστια ποσά. Ξέρετε κύριε Μαυρίδη, όταν η ενέργεια είναι φθηνή και η παραγωγή του πλούτου είναι εύκολη. Όταν όμως η ενέργεια είναι δαπανηρή, τότε η παραγωγή του πλούτου είναι δαπανηρή με συνέπεια να μην παράγεις. Αυτά είναι απλά πράγματα για την οικονομία, τα ξέρω, τα ζω καθημερινά. Δεν ακούει κανένας όμως. Τι σας λέει ο κόσμος, η ακρίβεια είναι το διακύδευμα των εκλογών, ναι. το κόστος ζωής, αυτό είναι το πρόβλημα, τα εθνικά θέματα, επειδή και στα εθνικά έχετε άποψη και μάλιστα με δυνατή φωνή. Κοιτάξτε κύριε Μαυρίδη, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν αντιλαμβάνονται αυτοί που κυβερνάνε τη χώρα και θα το πω το πολιτικό προσωπικό της χώρας συνολικά, γιατί υπάρχει ακρίβεια. Δεν είναι απλά ένα θέμα. Οι παθογένειες είναι μεγάλες. Δηλαδή, η κυβέρνηση λέει ότι είναι εισαγόμενη. Μάλιστα έχει ενταθεί. Γιατί έχουν κάνει εξαγωγή εγκεφάλου ήδη. Ενταθεί μετά τον πόλεμο. Γιατί έχουν κάνει εξαγωγή εγκεφάλου ήδη τους. Είναι απίστευτο αυτό που λέγεται. Να σου πω εγώ που οφείλεται η ακρίβεια. Όταν δεν παράγεις προϊόντα για να κάνεις εισαγωγή, αγαπητέ κύριε Μαυρίδη, σημαίνει πολύ απλά μεταφορικό κόστος να έρθει. Μεταφορικό κόστος να πάει στα μαγαζιά. Αυτό κόστος που πηγαίνει κύριε Μαυρίδη. Στη λιανική, στην ακριβώς. Αν τα παράγεις εσύ τα ομοειδή σου προϊόντα. Πατάτα Αιγύπτου, μαρουλάκι Τουρκίας, γάλα Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Αν τα παράξεις εσύ εδώ και δώσεις κίνητρο, το κόστος κατεβαίνει κατά 60% για τα μεταφορικά είναι το πρόβλημα. Και βέβαια, αυτός που θα πάρει λιανική σου... σας ακούει ενδεχομένως... Στο Μανάβικο, ακούστε στο Μανάβικο. Μπορεί να το αγοράζετε το χονδρέμπορο, σας λέω, μισό ευρώ το κιλό. Αλλά το κόστος ρεύματος το ξαναπληρώνει ακριβά. Άρα θα το μετακυλήσει και πάλι εκεί. Δηλαδή είναι μια σειρά πραγμάτων που πρέπει να επωλωθούν. Πώς επουλώνονται? Έχω πετρέλαιο δικό μου και φυσικό αέριο. Έχω λιγνίτη δικό μου. Άρα μπορώ να έχω μεταφορικά και ρεύμα τζάμπα. Άρα λοιπόν κατεβάζω τις τιμές. Και από την άλλη, να το πω. Δείτε την ομιλία μου αρχές του 2020 στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο κύριος Τσίπρας από κάτω. Ο κύριος Μητσοτάκης δεξιά μου. Και ο κύριος Κουτσούμπας και οι πολιτικοί αρχηγοί σε συζήτηση πολιτικών αρχηγών. Και τους λέω: έρχεται Αρμαγεδόνας. Έρχεται πείνα, έρχεται ακρίβεια, πρέπει να κάνουμε κάτι. Το 20, πριν έρθει αυτό το εισαγόμενο πλέον. Εισαγόμενο. Μα άμα δεν παράγεις τίποτα, ούτε δεν το κλειφίδα. Μα εδώ παράγουμε, τι κύριε, παράγουμε. Κύριε Πρόεδρε. Εδώ μας ακούνε οι Δυτικομακεδόνες. Έχουμε για παράδειγμα, λέω τυχαία, ένα πολύ καλής ποιότητας μήλο. Το πουλούν μερικά λεπτά οι μηλοπαραγωγοί. Ίσα-ίσα που αν βγάζουν τα ρατίσματα και στο ράφι το βλέπουμε, το βλέπουμε 2 ευρώ. Ροδάκινο στο χωριό μου. Άρα και ενδιάμεσα από το χωράφι μέχρι το ράφι, ναι. Κάποιοι σχοκερδούν. Χρειάζεται και ηλεκτρικός μηχανισμός. Ακούστε, λέω κύριε. Δεν είναι μόνο να παράγεις κάτι. Όχι, δεν είναι έτσι. Ακούστε. Καταρχάς, οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί δεν πρόκειται να υπάρχουν στην Ελλάδα. Γιατί οι μεσάζοντες είναι κολλητοί των υπουργών. Οι χρηματοδότες τους. Των Αθηναίων υπουργών κυρίως. Για να τα λέμε όλα. Μην κοροϊδευόμαστε. Ο χοντρέμπορος στην Λαχαναγορά στην Αθήνα είναι κολλητός του τάδε υπουργού. Μπορεί να είναι του Άδωνη, μπορεί να είναι του Πλεύρη, μπορεί να είναι του Βορύδη, μπορεί να είναι του Μητσοτάκη. Αυτοί βοηθάνε στην εκλογική περίοδο. Ξέρετε, για να κάνει μια εκλογική αναμέτρηση δεν χρειάζεται 30 χιλιάρικα. Χρειάζεται 300 και 400 χιλιάρικα και 500 στην Αθήνα. Εσύ τι πιστεύετε, με 5,5 χιλιάρικα που παίρνουν το μήνα βγαίνουν? Ούτε αυτά δεν καταλαβαίνουν. Οι Μακεδόνες, αυτά πρέπει να καταλάβουν. Από την άλλη όμως, αν σου μηδονίσω εγώ το ενεργειακό σου κόστος και στο μαγαζί σας λέω. Και στον παραγωγό, αλλά και στο μεταφορέα, γιατί για να φύγει από την Κοζάνη το μήλο, κάπως θα πάει στην Αθήνα, ναι ή όχι. Γι' αυτό δεν έχετε σιδηρόδρομο. Γιατί αν είχατε σιδηρόδρομο, το κόστος μεταφορικό μειώνεται στο 90% κάτω από ό,τι πηγαίνει με την Ταλίκα. Η Ταλίκα θέλει διόδια, θέλει πετρέλαιο, θέλει μεταφορικά, θέλει πάρκινγκ, θέλει λεφτά. Αυτά που πηγαίνουν στο προϊόν. Ο Λαχαναγορίτης, ο χοντρέμπορος θα πάρει λεφτά κι αυτός. Και πάνε όλα καλά. Η αλυσίδα της βρωμιάς που λέω εγώ. Για να σπάσει την αλυσίδα λοιπόν υπάρχουν τρόποι. Ποιος θα τους κάνει, κύριε Μαυρίδη μου? Δεν ξέρουν και δεν θέλουν. Αυτό είναι το χειρότερο. Και απευθύνομαι σε Μακεδόνες, σου λέω, που είμαστε το μοναδικό κόμμα από το 1912 που προέρχεται από τη Μακεδονία. Δεν υπάρχει άλλο, από την απελευθέρωση και μετά. Μου λέγει ένας κορυφαίος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, θα το πω ομά και δεν με ενδιαφέρει να παρεξηγηθούν κιόλας κάποιοι Μακεδόνες. Ήρθες εσύ από τη Μακεδονία, από τα χωριά σου, μου λέει, να μας κάνεις κουμάντο στην Αθήνα. Υπουργός Αθηναίος. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν μας θέλουν τους Μακεδόνες. Δεν θέλουν την επαρχία. Δεν θέλουν τους ανθρώπους που έρχονται από την επαρχία. Δεν θέλουν πραγματικά αυτό που λέω εγώ να γίνει η αποκέντρωση πραγματική. Χωρίς σιδηρόδρομο. Με οδικό δίκτυο και διόδια πανάκριβα. Πώς θα μεταφέρεις τα προϊόντα σου? Για πείτε μου εσείς, κύριε Μαυρίδη. Γι' αυτό σας λέω, δεν είναι μόνο αυτό που λέτε, γιατί αυτή η παθογένεια συζητείται 30 χρόνια. Ελεκτικοί μηχανισμοί. Εντάξει, το αντιλαμβάνομαι. Μα η ενέργεια είναι το α στην παραγωγή του κόστους. Δηλαδή ο αγρότης. Ο δικός μου ο ραδιοκαναπαραγωγός για να πάει να πάει το τρακτέρ του και να μεταφερθεί και να πάει από το. Να μην έχει αφορολόγητο πετρέλαιο.
Είναι υποχρέωση. Γιατί αφορολόγητο πετρέλαιο έχει ο Ιταλός, έχει ο Γερμανός. Είχε ένα ποσό επιστροφής πετρελαίου πάντως. Εγώ λέω για αφορολόγητο πετρέλαιο. Δεν λέω ποσό επιστροφής. Οι επιστροφές είναι το τυρί. Σου παίρνω 10 ευρώ και σου επιστρέφω 2. Στα παίρνω όμως εγώ τα λεφτά, έτσι δεν είναι κύριε Μαυρίδη. Στα παίρνω προκαταβολικά, όπως τα επιδόματα. Σε υπερφορολογώ, σου παίρνω τα λεφτά, πληρώνεις ακριβά το ρεύμα, τα παίρνουν οι πάροχοι ενέργειας και μετά παίρνω από τους πάροχους ενέργειας 200 εκατομμύρια τα 8 δις που έχουν βγάλει όλοι μαζί αυτοί και σου δίνω εσένα ψίχουλα. Δεν πάει έτσι. Να κυβερνήσουμε υπέρ των πολιτών έχει σημασία. Όχι να κυβερνήσουμε υπέρ των ολιγαρχών. Και δεν είναι σύνθημα, είναι πραγματικότητα, το λέμε τόσα χρόνια. Και ας λέω, εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα. Είναι τραγικό να ακούω τον κύριο Μητσοτάκη να θέλει να κοστολογήσουμε λέει, τα προγράμματά μας. Και δεν τρέπεται. Δεν τρέπονται κιόλας. Έχετε δει, κύριε Μαυρίδη, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. 22 σελίδες είναι. Τι να κοστολογήσω. 22 σελίδες, τι να κοστολογήσω εγώ. 400 σελίδες είναι το δικό μας. Που λέει βήμα-βήμα πώς μπορεί να γίνει η παραγωγή του πλούτου, πώς μπορεί να γίνει πλούσιος ο Έλληνας. Δηλαδή αυτό που λέω με τις εξορίξεις λιγνητών, αλλά κυρίως φυσικού αερίου. Τι έκανα εγώ. Επειδή είπατε και νωρίτερα τη λέξη έτσι, την ερεθιστική συνεκμετάλλευση, μπορούμε να πάμε σε συνεκμετάλλευση. Ρωτήστε τον κύριο Κατρούγκαλο. Με τους γείτονές μας. Όχι μόνο τον κύριο Παπαγιάννη. Και την κύριε Παπαγιάννη. Ρωτήστε τον κύριο Βενιζέλο. Ναι, εγώ ρωτώ. Ρωτήστε όλους αυτούς. Εδώ έχω καλεσμένο τον Κυριάκο Βελόπουλο. Ναι, σας λέω. Ρωτώ αυτοί θέλουν. Εμείς δεν θέλουμε. Εμείς τι θέλουμε όμως. Πώς μπορεί να γίνει αυτό. Άνετα. Όπως έγινε η συμφωνία των Πρεσπών. Και τι έγινε. Διάχυση ευθύνης και τελείωσε ιστορία. Γιατί δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο. Ήταν και άλλοι βουλευτές από άλλα κόμματα. Έτσι πάει η δουλειά. Και η Νέα Δημοκρατία από πίσω σιγοντάρισε. Κάντε το, να μην το πάρουμε πάνω από όταν, όταν δεν δέχεστε τη συνεκμετάλλευση, πώς μπορεί να γίνει. Ευκολότατα. Γιατί να δεχτώ τη συνεκμετάλλευση, κύριε Μαυρίδη. Φωνάζω μια μεγάλη εταιρεία κολοσσό Ισραηλινή και παίρνω 50-50. Γιατί να πάρω 25% από το 50. Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Γιατί τι λένε τώρα. Θα θεί η πολυεθνική εταιρεία η Αμερικανική, ο κολοσσός. Θα πάρει το 50% που έτσι δουλεύουν δυστυχώς οι πολυεθνικές και οι εταιρείες εξορίξεων και από τα 50 που μένουν, τα 25 θα πάνε πού? Στην Τουρκία και 25 στην Ελλάδα. Και λιγότερο. Και θα συμφωνήσω εγώ το χρήμα του ελληνικού λαού, τα 500 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως λέει όταν, το γεωλογικό του χείστο. Δεν μπορείς να το κάνεις αλλιώς. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ, δεν θέλω, υπάρχει. Όποιος θέλει μπορεί, σας λέω, μπορείς να κάνεις στρατηγικές συμμαχίες. Η Αίγυπτος πώς το έκανε. Την Αίγυπτο την απειλούσαν πάρα πολλές χώρες γύρω όμορες. Το έκανε. Η Λιβύη πώς το έκανε. Το Ισραήλ πώς το κάνει. Η Κύπρος πώς το κάνει. Παρά τις τρικλοποδιές του κ. Μητσοτάκη προς τον κ. Αναστασιάδη. Τώρα τρυπάνε. Και μάλιστα μέχρι το Σεπτέμβριο θα βγάλουν φυσικό αέριο και θα κάνουν εξαγωγή. Ξέρετε τι ήθελα να κάνω. Να συνδέσω την εξόρυξη φυσικού αερίου που είναι οικολογικό, δεν είναι πετρέλαιο, όπως έκανε η Νορβηγία με τις συντάξεις. Ξέρετε ότι οι Νορβηγοί παίρνουν σύνταξη 4.000 ο καθένας. Ακόμη και ο πιο χαμηλή σύνταξη είναι 4.000. Γιατί ξέρετε. Συνδέσαν τα χρήματα των εξορίξεων με τους συνταξιούχους. Και βγάλαν λεφτά. Έτσι θα δώσουν στους συνταξιούχους λεφτά. Όχι παραμύθια που τους λένε οι άλλοι, αύξηση εδώ, αύξηση εκεί. Αύξηση. Πώς θα δώσεις τα αυξήσεις. Εγώ τα έχω συνδέσει με την παραγωγή του πλούτου. 4.000 σύνταξη μπορώ να δώσω εγώ σε κάθε συνταξιούχο. Μπορώ να τα δώσω. Και ξεκινάω κλιμακωτά. 2.000 το μήνα, τα υπόλοιπα 2 παραγωγή πλούτου. Άλλο ένα του χρόνου, τα υπόλοιπα παραγωγή πλούτου. Για να κάνεις ανακύκλωση του χρήματος και να μπορέσεις να παράγεις πλούτο. Δεν γίνεται αλλιώς. Πραγματικά δεν γίνεται αλλιώς. Και αν η σωστή πλευρά της ιστορίας, αγαπητέ κύριε Μαυρίδη, είναι να δολοφονώ τον Έλληνα να πληρώνει ακριβό το φυσικό του αέριο για να το παίρνω από τους Αμερικανούς 600% παραπάνω, είναι λάθος πλευρά της ιστορίας. Γιατί να στηρίξω εγώ την Ουκρανία σε σχέση με τη Ρωσία. Εισβολή, ναι, κακός έγινε. Δεν το συζητάμε καν. Όμως, γιατί να εμπλακώ σε μια περιπέτεια όταν δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και όπως είπα στο debate, ας μου πούν οι δυτικόδουλοι τι κέρδισε η πατρίδα μου. Από τη Δύση. Χάσαμε τη Βόρεια Ήπειρο, βλέπουμε τι κάνει ο Ράμα. Χάνουμε τώρα τη Μακεδονία, χάσαμε τη Μισή Κύπρο, χάνουμε τη Θράκη μέρα με τη μέρα, θα χάσουμε και τον Αιγαίο με την εκμετάλλευση και μια χαρά είμαστε. Ποια Δύση, υπάρχει Δύση. Δεν υπάρχει Δύση, κύριε Μαυρίδη. Και το γράφω ο Θουκυδίδης ο Έρμος χιλιάδες χρόνια πριν. Τι έλεγε. Κάθε χώρα ή κάθε πόλη κράτος έλεγε είναι μόνη της απέναντι στον εχθρό. Ποιον κοροϊδεύουμε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι στη δύσκολη στιγμή είσαι μόνος. Πάντοτε. Να έρθουμε λίγο στην πολιτική κουβέντα γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Επειδή είπατε και τη λέξη στήριξη, η ελληνική λύση έχει στο μυαλό της την στήριξη και αν ναι, πού. Ανήκει στην δεξιά πολυκατοικία ή είναι ένα, όπως λένε, αφαίρετο της δεξιάς πολυκατοικίας. Αυτά με τις πολυκατοικίες πρέπει να τα ξεχάσουμε λιγάκι. Ούτε αριστερή πολυκατοικία υπάρχει, ούτε δεξιά πολυκατοικία υπάρχει. Να σου πω γιατί. Το τρίτο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ, ποιος το ψήφισε. Να σου πω εγώ. Είναι Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Δεν το ψήφισα μαζί. Μαζί το ψήφισαν. Δηλαδή κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν εθνική ανάγκη. Άλλο σας λέω. Αυτή είναι η δικαιολόγηση. Αυτό έλεγα. Την ακούω εγώ, δεν την πιστεύω, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία την πιστεύω εγώ.
το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία που διαφωνούν με τον ΣΥΡΙΖΑ, σας λέω, που τον βρίζουν για το τρίτο μνημόνιο, ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο. Η τακτική της Νέας Δημοκρατίας, ακούω τους υπουργούς σήμερα που λένε εσείς θα ψηφίσετε αυτό, κάνετε αυτό. Μα αφού το ψήφισαν μαζί. Αυτά είναι που με εξοργίζουν. Τα ψέματά τους. Δηλαδή δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να μιλάει για μνημόνιο τρίτο, αφού το ψήφισαν μαζί. Αυτά δεν τα ξέρει ο κόσμος. Γι' αυτό λέω με ενοχλεί η μισή αλήθεια ή το ψέμα. Ας πούμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Παιδιά, δεν μπορούν να δοθούν αυξήσεις. Σας λένε ψέματα. Ήμι μόνο εάν παράγουμε πλούτο ή αν κάνουμε αυτό που λέω εγώ. Κόβω κεφάλι ανεξαρτήτων αρχών, κρατάω τις 5 κατά το Σύνταγμα και το 1 δις το δίνω στον πρωτογενή τομέα. Το έχουμε πει. Να το ξαναπώ, γιατί η επανάληψη μην τις πάει πολίτη, πολιτική στήριξη. Δεν υπάρχει τέτοια αυτά που λέτε. Πουθενά, με έναν άνθρωπο τον οποίο. Άρα η ελληνική λύση δεν κουβεντιάζει. Θα πάμε δεν διερευνά. Τι να διερευνήσω. Σε μυαλά που δεν υπάρχουν. Τον έχοντα τη διερευνητική εντολή. Συναντιέστε, συζητάτε. Είναι πλέον προσωπική. Ακούστε, είναι προσωπική πλέον η άποψη του πρόεδρου της ελληνικής λύσης, η δική μου, περί αναξιοπιστίας του κ. Μητσοτάκη. Με αναξιοπίστους δεν συζητώ ποτέ. Άρα δεν υπάρχει θέμα συζήτησης με την δεν υπάρχει ούτε ενδεχόμενο. Εδώ ξέρετε, με ρωτούν τώρα. Άλλο καινούριο φρούτο. Και θα το πω εδώ, δεν έχει σημασία. Κορυφαίος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, με βρήκε σε ένα κανάλι βγαίνοντας, μπαίνοντας εγώ, με ρώτησε αν δώσω ανοχή ψήφου στο ΣΥΡΙΖΑ. Για να καταλάβει τον πανικό του. Εσείς δεν κάνετε κρυφές συναντήσεις. Σε κανάλι μπήκα, βγήκε. Δεν είναι συνάντηση αυτή. Όχι, λέω, ταβέρνε. Αν βγω τώρα από το στούντιο και πια ένα βουλευτή υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, φταίω εγώ ή τη Νέα Δημοκρατία. Όχι. Βγαίνοντα, μπήκα. Μου λέει, δυνατά, τα άκουσαν κι άλλοι, δεν το άκουσα μόνο εγώ. Δεν πιστεύω, λέει, κύριε Πρόεδρε, να δώσετε ψήφο ανοχή. Και λέω το εξή. Πώ θα δώσω ψήφο ανοχή, εγώ προσωπικά, έτσι. Γιατί οποιοδήποτε από εμά λέει, εντάξει. Που εγώ έκανα αγώνα για τη Μακεδονία και διαφωνώ με την επιλογή τη συμφωνία των Πρεσπών. Δεν γίνεται να δώσω ψήφο ανοχή. Δεν μπορώ να δώσω ψήφο ανοχή. Γνωστή θέση. Γνωστή θέση. Τώρα θέλω να κάνω ένα τελευταίο ερώτημα. Το έχω γιατί το έχω έτσι μια ηθική υποχρέωση. Ένας ιερέας φίλος γνωστός μου λέει, όταν έμαθε ότι θα σας έχουμε καλεσμένο, μου λέει, ρώτησε τον για την Παναγία. Γιατί την εμφάνισε στο debate. Ιερέας ήταν αυτός. Ιερέας, πραγματικά. Τότε δεν ξέρω από τι σκεφτικά. Λοιπόν, μου επιτρέπετε. Θέλω, δεν θέλω, ξέρω από τι σκεφτικά. Η Παναγία, η μητέρα του Χριστού μας είναι. Τι είναι. Είναι Ελληνίδα. Έχει σχέση με την εθνικότητα. Έχει σχέση με το παπά, σωστό από αυτό. Όχι, όχι, εγώ ρωτώ. Πάει στην αποστολή. Ελάτε. Ακούστε, έχετε χάσει επεισόδια, κύριε Μαυρίδη. Παρακαλώ. Πολλά επεισόδια. Βοηθήστε με, βοηθήστε με να καταλάβω. Πολύ βγήκα στον Άλφα και το είπα. Ότι εγώ περίμενα να μου κάνουν αυτή την ερώτηση ακριβώς εκεί στο debate για να τους απαντήσω ότι υπάρχει απόφαση του ΣΤΕ από το 18-19 για απόσυρση των συγκεκριμένων εικόνων. Απόφαση του ΣΤΕ είναι αυτή. Δεν δική μου. Εμένα μου την έστειλαν η Ένωση Θεολόγων Ελλάδος την εικόνα. Η Ένωση Θεολόγων Ελλάδος, ο κ. Ρεράκης, βγάλτε το μια μέρα στο δελτίο, το ακούστε. Αυτοί κάναν την παράσταση στο ΣΤΕ. Αυτοί διαμαρτυρηθήκαν. Οι θεολόγοι της χώρας, όχι ο συγγραφέας του βιβλίου, όχι η αριστερή φράξια, η κανονική Ένωση Θεολόγων. Μου κάνανε παράπονα ένα χρόνο πριν και όταν μάθανε τον debate μου λένε θες το θέμα αυτό, γιατί από το 18 το Συμβούλιο Επικρατείας ζήτησε την απόσυρση του συγκεκριμένου βιβλίου. Και το έθεσα εκεί. Εάν μου κάναν follow-up την ερώτηση, θα του έφανα στη μούρη το ΣΤΕ. Γιατί το ΣΤΕ αποφάσισε να αποσυρθεί το βιβλίο ότι είναι. Ακούστε λίγο, για να καταλάβουν και οι Έλληνες. Μου θυμίζετε λίγο την εποχή του. Η συζήτηση που κάνουμε εννοώ και όχι εσείς. Ακριβώς την ημέρα που σήμερα γιορτάζουμε, την Σαμαρίτιδα, που ο Χριστός μίλησε με τη Σαμαρίτιδα και του είπαν οι μαθητές του: μα με αυτήν μιλάς. Τι σχέση αυτήν, αυτή δεν έχει. Τι σχέση θέλω να πω ότι δεν έχει οικουμενικότητα η Παναγία. Να βγάλουμε μαύρο το Μάμεθ, γίνεται. Όχι. Το βιβλίο αυτό, ακούστε λίγο κύριε Μαυρίδη, γιατί δεν τα ξέρουμε καλά και αυτό είναι το πρόβλημα στη χώρα μας. Διαβάζετε, μελετάτε γιατί είναι επιλογής βιβλίο. Αν θες δεν κάνεις θρησκευτικά. Τα παιδιά που επιλέγουν να κάνουν θρησκευτικά είναι ορθόδοξοι χριστιανοί. Είναι επιλογή συνειδητή. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι οι συνισταμένοι του βιβλίου, πρέπει να είναι σύμφωνα με την ορθόδοξη αντίληψη. Γιατί αν θες πας εκεί, αν δεν θες και δικαίωμά σου, μπορεί να είσαι μουσουλμάνος, βουδιστής, δεν πηγαίνεις. Άρα το βιβλίο πρέπει να είναι στο γράμμα της θρησκεολογίας της ορθόδοξου πίστεως. Αυτό το ΣΤΕ είπε. Και είναι λάθος. Πρέπει να αποσυρθεί. Από τότε λοιπόν ούτε η Νέα Δημοκρατία το απέσυρε, ούτε ο Γαβρόβλου το απέσυρε. Κανένας τους. Το κρατάνε. Γιατί το κρατάνε. Δηλαδή, σαν να μαθαίνω εγώ στο μουσουλμάνο, ακούστε λίγο. Άρα δεν έχουν εφαρμόσει την απόφαση. Υπάρχει την έλεγχο στον κύριο Στρόιτερ και την ίδια ο ίδιο και έπαθε σοκ. Ακούστε λίγο. Σαν να βάζουμε ένα μουσουλμάνο με το ζόρι να μαθαίνει τις 10 εντολές, να μαθαίνει τη χριστιανική πίστη. Είναι λάθος. Δεν είμαστε με το ζόρι να πείσουμε το μουσουλμάνο να κάνει κάτι. Όπως με το ζόρι δεν μπορείς να εκχυδαίσεις μια θρησκεία, οποιαδήποτε θρησκεία. Αυτό που είπα ήταν το πιο λογικό απ' όλα. Η φωνή της λογικής είμαστε, κύριε Μαυρίδη. Απλά έγινε viral αυτό. Καλό μου κάνε, κακό δεν μου κάνε. Ξέρετε γιατί. Γιατί όταν πιστεύεις κάτι πολύ,
Και όταν έχεις Θεό πραγματικά μέσα σου, όποιος και αν είναι αυτός, και είσαι έντιμος με τον κόσμο, τότε εσύ δικαιώνεσαι. Και εγώ δικαιώθηκα πάλι. Απόφαση του ΣΤΕ για απόσταση του βιβλίου. Εκεί είχα την αίσθησή μου εγώ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ, κύριε Μαβίδη, να είστε καλά. Να είστε καλά. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Θα μεταφερθούμε στην κοινότητα Φούφα, το παλαιό παλαιοχώρι, που μετά την θυσία του καπετάν Φούφα στην περιοχή μετονομάστηκε το 1932 σε κοινότητα Φούφα του Δήμου Εορδέας. Σήμερα λοιπόν, 116 χρόνια από την ημέρα της θυσίας, σύσσωμη τοπική κοινωνία, Δήμος Εορδέας, αλλά και τοπικές αρχές, στρατιωτικές, αστυνομικές και πυροσβεστικές αρχές, τίμησαν στο ετήσιο μνημόσυνο τον καπετάν Φούφα, τον Οδυσσέα Ανδρούτσο ή Παπαδά, που έχισε το αίμα του, ερχόμενος από την Αρκαδία ως ανθιπολοχαγός του πεζικού στην προσπάθεια και στο μακεδονικό αγώνα της πατρίδας μας. Μακριά από μας, μακριά από μας, μαγειδονομάχη μας εκεί επάνω, εκεί επάνω. Πού είναι παιδιά η μαγειδονομάχη μας, πέστε δε. Μπράβο. Λοιπόν, εκεί επάνω να εύχονται όχι μόνο για τη Μακεδονία μας, για την πατρίδα Πρόξερη και για τα νησιά μας και για τα τοπία. Μπήκαν στο μάτι μέσα σαν δηλαδή με εμπόδιο οι καημένοι, που είχε μεριά, αχώρια τα μάτια, αχώρια τις ψυχές, για να κάνω κακό, ζημιά. Να φυλάει ο Θεός, άπλαζε την βραδιά μια φωτιά, και είχε ανθρώπους, παιδιά, μικρά, νεογένεια, γυναίκες, έγκες, γέρε, άνθρωποι, γέρε, ελώνες, γυναίκες, άνθρωποι που υποφέρουν. Δεν ξέρω ποια σχέδια των δρανών, τι είναι αυτά όλα, αλλά υποφέρουν άνθρωποι. Καλώς ήρθες και υπερφυγάχη. Άγγιζες τη φορά αυτή σε πόσες και ζωή το κόσμος ο Δεσάνος αυτός, κύριε ανάπαυλο του ψυχάστον, της αισθένωμα και των ομάχων, Ζαχαρία, αν βρούτσουν του Παδά, όμως μια μυθούφα. Νικολάου Ιερέως, Παναγιώτη, Κωνσταντίνου, Ιωάννη, Χρήστο, Νικολάου, Γεωργίου λοιπόν για τον ομάχο του θησιαστέλνου. Εκούμενες με δικαίου εντάξει τον κόπο σαν δράμα να πάσουμε και να συναρτημίσει εμάς δε ίσως αγαθώς φιλάνθρωπος και δίνουν δε όσοι όλοι συνειδημιουξιονακάριστη και αείμνηστη αδελφοί ημών. Τα οποία είναι γραμμένα από δικό μας συγγραφέα για το, για το χωριό και είναι και του Δήμου ένα βιβλίο και του Συλλόγου Γενικού εκ μέρους της κοινότητας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλύτερη τροφή. Τιμή που μας κάνατε. Τιμή είναι δικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αιώνια συνήμεξο μακάριστη και αείμνηστε αδερφή ημών. Αιώνια συνήμεξο μακάριστη και αείμνηστε αδερφή ημών. Αιώνια. Αυτόν η μνήμη.
Σήμερα είναι μέρα μνήμης, τιμούμε τον ήρωά μας στο πιο ιστορικό χωριό του νομού μας. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε με ίδιο ζήλο να θυμόμαστε την ιστορία μας, να θυμόμαστε τους ήρωές μας, αλλά και να τους τιμούμε κάθε φορά. Είναι ο τρίτος μεγαλύτερος αγώνας της πατρίδος μας, μετά το 40 και το 25 Μαρτίου. Πιστεύω ότι μας τιμήσαμε με τη μεγάλη παρουσία σήμερα που κάναμε. Δύο υπουργοί, ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης ο Στεφανής Αλκιβιάδης και ο Υπουργός μας Δημοσίων Έργων ο Μιχάλης Παπαδόπουλος. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που τίμησε τη σημερινή ημέρα και του χρόνου με υγεία. Χρόνια πολλά και πάντα ελεύθερα. Η μέρα μνήμης της θυσίας του καπετάν Φούφα, του ένδοξου ήρωα του Μακεδονικού Αγώνα, ο οποίος έδωσε την ζωή του στον αγώνα για την ελευθερία της Μακεδονίας, και οφείλουμε να τιμούμε τους ήρωές μας, να γνωρίζουμε την ιστορία μας, να τη μεταδίδουμε στους νέους ανθρώπους και να επερασπιζόμαστε με την ζωή μας και με την συμπεριφορά μας στη σύγχρονη καθημερινότητα τις αξίες και τα δανεικά για τους οποίους κάποιοι έχησαν το αίμα τους. Τιμή και δόξα στον καπετάν Φούφα, τιμή και δόξα σε όλους τους Μακεδονομάχους που θυσίασαν τη ζωή τους για την ελευθερία της Μακεδονίας μας. Ετήσιο μνημόσυνο του Ζαχαρία Ανδρούτσου η Παπαδά του καπετάν Φούφα, άλλη μια ιερή στιγμή του Μακεδονικού Αγώνα. Τιμήσαμε σήμερα τη θυσία του εδώ στον ιστορικό Φούφα, αλλά και όλων των ανθρώπων της περιοχής που έχασαν τη ζωή τους κοιτάζοντας να ελευθερώσουν τη Μακεδονία. Θέλω να εκφράσω την τεράστια ευγνωμοσύνη εκ μέρους όλου του Δήμου για τη μεγάλη τους θυσία. Αθάνατη. Ζαχαρίας Ανδρούτσος Υπεπαπαδάς, καπετάν Φούφας. Ιερέας Νικόλαος Καρατζάς. Παναγιώτης Κουκής. Κωνσταντίνος Κορδάκος. Ιωάννης Αρδέλης. Χρήστος Κούγιας. Νικόλαος Τάσιος. Γεώργιος Ζέγας. Απόντες. Δήμος Ορδέας. Ο κύριος Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς. Αθάνατη. Κι αν πάτε κάτω στο χωριό,
σκοτώθηκα. Μην πείτε πως σκοτώθηκα. Μην πείτε πως εχάθη. Μον πείτε πως παντρεύτηκα. Μον πείτε πως παντρεύτηκα. Πήρα καλή γυναίκα κάνω την πλάκα πεθερά. Κάνω την πλάκα πεθερά. Τη μαύρη της γυναίκα σηκώ. Βρε φούφα μαρχίγε. Σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash. Πολλές ευχές για καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε όλοι καλά και καλό υπόλοιπο Κυριακής.